Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλητή απέναντι έχει τον ίδιο. Ο κ. Ρήγα τι να πει, τα πει όλα και όσο ίδια γλώσσα μιλάει. Όσο γίνεται πιο τηλεγραφικά. Το πρώτο είναι ότι αποδεικνύεται, επειδή τώρα αλλάζουν τα ονόματα, μπορεί να αλλάξουν τα μνημόνια, να αλλάξουν ονόματα, ότι η λιτότητα είναι μόνιμη στρατηγική της ευρωπαϊκής, της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής στρατηγικής. Μόνιμη. Αυτό που λέγαμε δηλαδή από το 10, ότι δεν είναι ένα φάρμακο που θα πάρουμε για ένα διάστημα. Αλλά θα τον έχει τον άλλο φακείο. Είναι μόνιμο. Ναι. Δεύτερο, η οικονομική κατάσταση της χώρας εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν το 10 ή το 12. Πράγμα που κάνει την χώρα να μην μπορεί να λειτουργεί κανονικά. Άρα να χρειάζεται διαρκώς σωληνάκια, ναι, στήριξη και άρα απώλεια αυτονομίας για να μπορεί να έχει ένα σχεδιασμό με βάση το δικό της, όποιο αποφασίζει ο λαός κάθε φορά. Και αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Ωραία. Επειδή αυτό πάλι, συγγνώμη, μισό λεπτό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το χρέος είναι το μέσο. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να αποπληρωθεί όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το χρέος που έχουν, από τις περισσότερες. Είναι όμως το μέσο για να αλλάξει η φυσιογνωμία της Ευρώπης, επειδή έχουμε και ευρωεκλογές, να περάσουμε από μια Ευρώπη όπου η δημοκρατία ήταν το σύμβολό της, ας το πούμε παγκοσμίως, σε μια Ευρώπη η οποία κάτω από τον πότα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μάλλον και δεν μου αρέσουν εμένα αυτές οι εκφράσεις, των αγορών και όχι τη Γερμανία απαραίτητα, των αγορών, οι πολίτες θα είναι σε μια μόνιμη λιτότητα. Μείωση των δικαιωμάτων τους και αδυναμία να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Αδυναμία να επηρεάσουν τις αποφάσεις με βάση τα κριτήρια των αναγκών τους. Επειδή σας ακούω λοιπόν, και αυτό έχουν δίκιο επομένως αυτοί που λένε ότι μέσα σε αυτή την Ευρώπη το συμβιβασμός δεν υπάρχει. Απαντώ. Θα σας διάλογο από πάνω. Να σας πω με μία φράση. Δεν είναι αφέλεια να πιστεύει κάποιος ότι θα σωθεί ο ελληνικός λαός ή ο βουλγαρικός λαός μόνος του ή ο ιταλικός λαός μόνος του όταν όλοι οι υπόλοιποι λαοί γύρω του θα έχουν υποστεί αυτή την μοίρα. Άρα ο αγώνας είναι κοινός και πολύ σημαντικός με την έννοια ότι δεν αφορά οικονομικά μόνο μεγέθη, αφορά το αν οι πολίτες και οι ανάγκες τους θα είναι αντικείμενο που θα επηρεάζει τις αποφάσεις για την οικονομία και τον προσανατολισμό της κοινωνίας. Να κλείσουμε με εσάς το αφήγημα.